εξοχότατε πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριε Αρχηγέ της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κύριοι βουλευτές, σεβασμιότατε, κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κύριε Δήμαρχε, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, μεσολογίτησες, μεσολογίτες, προσκυνητές, πολίτες της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου, του Ιερού και Μαρτυρικού Μεσολογγίου. Νιώθω ιδιαίτερη τιμή ως εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης. Συμμετέχω στον εορτασμό της 192ης επετείου από την έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων. Νιώθω τιμή που βρίσκομαι σε αυτά τα τείχη. Στα τείχη που γιγαντώθηκε το αδούλωτο φρόνημα του επαναστατημένου ελληνισμού, στη πιο κρίσιμη καμπή της ελληνικής επανάστασης. Σήμερα είναι μια μέρα περισυλλογής. Μέρα που μας βοηθά να αναλογιστούμε ότι ως λαός αναγεννηθήκαμε μέσα από τους αγώνες μας ενάντια στη τυραννία, με τα προτάγματα της ισότητας και της ελευθερίας. Κάτι που συνέβη σε τούτο εδώ τον τόπο. 12.000 άνθρωποι αποκλεισμένοι στην τελευταία φάση της πολιορκίας από στεριά και θάλασσα αρνούνται πεισματικά να παραδοθούν και να συνεχίσουν αδημωμένοι τη ζωή τους. Σκιές ανθρώπων που πείνασαν, που δίψασαν, που είδαν τους αγαπημένους τους να πεθαίνουν και όμως επιμένουν και απαντούν στις επιστολές των πολιορκητών. Αποθρίσκομαι, αλλά δεν προσκυνούμε. Και την πιο δύσκολη ώρα, εκεί που και ο πιο γενναίος λυγίζει, βρίσκουν τη δύναμη να συσκεφτούν δημοκρατικά και να επιλέξουν. Και λίγα μέτρα από εδώ αποφασίζουν οικειοθελώς και ομοφόνος να οδηγηθούν συντεταγμένα προς την έξοδο, όπως αναφέρεται στο συνταρακτικό ψήφισμα. Εδώ βρίσκεται η μοναδικότητα της θυσίας. Δεν είναι παρόρμηση, είναι συνειδητή επιλογή. Είναι δημοκρατική επιλογή από ένα ομόθυμο πλήθος, το οποίο ακολουθεί πιστά το τελετουργικό. Και δίπλα τους στέκονται πολλοί φιλέλληνες, όπως μαρτυρούν τα μνημεία τους σε αυτό τον ιερό χώρο. Έκαψαν οι γυναίκες τα σεμνά τους κρεβάτια για να μην τα μαγαρίσουν οι κατακτητές. Έδωσαν στα παιδιά τους αφιόνι για να κοιμηθούν και να μην ακουστούν την ώρα της εξόδου. Έθαψαν τα στοιχεία των τυπογραφείων των ελληνικών χρονικών που είχαν καταγράψει το μοναδικό τους αγώνα. Τακτοποίησαν τους ηλικιωμένους και τους αρρώστους στις δύο πυρηνικαποθήκες. Και στο τέλος της ημέρας φόρεσαν τα καλά τους και ευχήθηκαν καλή αντάμωση στον άλλο κόσμο. Η έξοδος έχει το χαρακτήρα ενός μοναδικού ιστορικού γεγονότος. Η μέχρι τέλους αντίσταση είναι μια πράξη σπουδαία. Παρά την εξαθλίωση που, όπως σπαρακτικά γράφει ο Διονύσιος Σολωμός, βίωνε η μάνα, άκρα του τάφου σιωπή, στον κάμπο βασιλεύει. Λαλή πουλή, παίρνει σπυρί, κι η μάνα το ζηλεύει. Η ηρωική έξοδος δόξασε και έσωσε την Ελλάδα στην πιο κρίσιμη καμπή του αγώνα. Αναζωπήρωσε το ενδιαφέρον για την ελληνική υπόθεση. Ήταν η σπίθα που ενεργοποίησε διεθνώς τις δυνάμεις υπέρ της επανάστασης. Αυτή η αυτοθυσία, αυτό το ήθος της ελευθερίας των εξοδητών συντάραξε την Ευρώπη. Η στρατιωτική ήττα μετατράπηκε γρήγορα σε πολιτική νίκη και ακύρωσε τους σχεδιασμούς της Ιερής Συμμαχίας. Δεν θα μπορούμε πλέον να σας βοηθήσουμε όσο μέχρι σήμερα. Δυστυχώς εμεσολάβησε το Μεσολόγγιο, γράφει ο Μέτερνιχ στο Σουλτάνο. Μεσολογγίτες, μεσολογγίτησες, προσκυνητές, η θυσία των ελεύθερων πολιορκημένων έγινε πανανθρώπινο και διαχρονικό μήνυμα.
ένα αξιακό σύστημα που περικλεί την ελευθερία και τη δικαιοσύνη, το αγωνιστικό φρόνημα κάθε αποκλεισμένου ανθρώπου. Και το πνεύμα αυτό παρέμεινε άσβεστο στην αντίσταση του λαού μας απέναντι στο φασισμό και τον ναζισμό κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και στην Κοκκινιά και στην Κεσαριανή της εθνικής μας αντίστασης. Στον αγώνα του κυπριακού ελληνισμού για ελευθερία και ανεξαρτησία. Όπως και στο συνεχή αγώνα που κάνει τώρα ο λαός μας, καθώς βγαίνει από την κρίση με σταθερά και σίγουρα βήματα. Στην ηρωική έξοδο συμπυκνώνονται οι αξίες της γαλλικής αλλά και της αμερικανικής επανάστασης για ελευθερία, αδελφότητα και ισότητα. Η στεναρή αντίσταση των μεσολογητών εγγράφεται σε μια μεγάλη αλλαγή σελίδας της παγκόσμιας ιστορίας. Αλλαγή που εγκαινιάστηκε με την Γαλλική Επανάσταση. Αυτή η μεγάλη αλλαγή σελίδας σημαδεύεται από τη συνείδηση ότι η ελευθερία είναι πολιτική αξία και γεννά τον αγώνα για εθνική ανεξαρτησία και λαϊκή κυριαρχία. Και γι' αυτό αξίζει να υψώσουν οι άνθρωποι το ανάστημά τους σε κάθε είδους τυραννικά καθεστώτα. Αυτό το μήνυμα έδωσε στην Οικουμένη η Ελληνική Επανάσταση. Έγινε ο σημαντικότερος μοχλός ανατροπής της τυραννίας, όχι μόνο για τους Έλληνες, αλλά και για όλη την περιοχή των Βαλκανίων. Και το Μεσολόγγι έγινε η υπόμνηση σε όλες τις εποχές και τις γενιές ότι ο ευρωπαϊκός και παγκόσμιος πολιτισμός και οι αξίες του, η ελευθερία, η ισότητα και η αδελφότητα γεννήθηκαν εκεί που οι άνθρωποι θυσιάστηκαν για αυτές τις αξίες. Με την ηρωική έξοδο, το Μεσολόγγι αναδείχθηκε χάρη στη θυσία των μεσολογητών σε πόλη αφετηρία για την αντέδωση και το πολιτικό στέριωμα αυτών των αξιών. Το πνευματικό και ηθικό μέγεθος των ελεύθερων πολιορκημένων μας καλεί με εμπνευσμένη αποφασιστικότητα να ξαναβρούμε το βηματισμό μας. Μας καλεί να ξανασταθούμε στα πόδια μας με πνεύμα δικαιοσύνης και ελευθερίας. Όλοι αναγνωρίζουμε ότι το ελληνικό κράτος δεν έδωσε στο Μεσολόγγι όσα του αξίζουν. Δεν τα έδωσε ούτε στην Ετωλοακαρνανία, ούτε συνολικά στη Δυτική Ελλάδα. Αυτό όμως πρέπει και αλλάζει. Με την ολοκλήρωση των μεγάλων έργων βελτιώθηκε η πρόσβαση στην περιοχή. Είναι λοιπόν η ώρα να πούμε ότι κάθε Ελληνόπουλο πρέπει να επισκεφτεί το Μεσολόγγι, να περπατήσει αυτά τα άγια, τα ιερά χώματα, να μάθει για την Επανάσταση και τη θυσία, να μάθει ότι για τον ελεύθερο άνθρωπο υπάρχουν πράγματα που δεν μπαίνουν στο ζύγι. Γιατί όπως είπε και ο Λουκής Ακρίτας, κάθε ελεύθερος άνθρωπος είναι δημότης Μεσολογγίου. Η ιστορική αυτή φράση που υποδέχεται τους επισκέπτες της πόλης συμπυκνώνει το διαχρονικό μήνυμα των ελεύθερων πολιτισμένων. Αυτούς δηλαδή που τιμούμε σήμερα. Επιτρέψτε μας λοιπόν, μπροστά από τον τοίχο των ηρωικών εξοπλιστών, δίπλα από τον τάφο του Μάρκου Γκότσαρη και το κενοτάφιο του Λόγου Βίρωνα, όλοι εσείς που έχετε το μοναδικό προνόμιο να περπατάτε καθημερινά σε αυτά τα χώματα, ανάμεσα σε τόσες θύμησες και τόσες μνήμες, να αισθανθούμε και εμείς απλοί προσκυνητές μεσολογγίτες. Σας ευχαριστώ πολύ.